Γεια σας φίλοι μου. Ξημερώματα Δευτέρας του Πάσχα. Χτες το βράδυ, ξημερώματα Πάσχα, καλά πήγα, δύο καλές μουρμούρες, ένα μελανούρι πρωινό, κάτι άλλα ηλιανά. Φάγαμε αρνάκι, κουκορετσάκι, αυγά, σαλάτα, τζατζίκι, γενικά ό,τι τρώμε το Πάσχα. Και με έπιασε ένας λίθαργος, ενώ είχα βάλει το ξυπνητήρι να χτυπήσει 7.30 ώρα για να σηκωθώ, για να έρθω να ψαρέψω. Δυστυχώς 11.30 ώρα ξύπνησα και ήρθα. Έχω ρίξει τα καλάμια, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνονται. Εδώ, εκεί, εκεί, σύνολο 5 καλάμια. Για να δούμε τι θα δούμε και σήμερα. Εύχομαι να έχουμε μια από τα ίδια. Μένα δεν με νοιάζει. Χαλάρωσα χτες, μετά από τόσο καιρό που είχα να έρθω για ψάρεμα. Και αν δεν έχει μέχρι το πρωί 4-5 ώρα κάτι, άντε 6.30, θα την πέσω για λίγο και να πάω μετά για ψαροντούφεκο, γιατί ο καιρός σήμερα ήταν πολύ χάλια. 9 μποφόρ, δεν μπορούσαμε να πάμε πουθενά. Να κάνω και ένα ψαροντουφεγκάκι. Το έχω επιθυμίσει το ρημάδι. Για μας για τώρα. Το αρχιδάτο το σύστημα πάλι. Πάλι δούλεψε. Τον έκανες μέσα στην άμμο, βρε. Του έχει φύγει η ψυχή. Αλλά κάτι έγινε, ρε. Έχει σκάσει αυτός. Τα μάτια του δώσε, κάτι έγινε. Δεν είναι, ρε. Φιλαράκι είναι, ρε. Για τις δύο. Ναι. Όπα, πέσα να βρήκε. Όχι, ρε, δεν είναι τσιμπός. Ωραίος κακαρέλος, μια χαρά μας θύμισε, τέλεια μας θύμισε. Δεν σου πω ότι κάτι τσίμπησε. Η ώρα είναι 3:05 και μια μουρμούρα, κάτσε μωρή, κόντεψε να μου ρίξει κάτω το καλάμι. Γίνεται χαμός όπως βλέπετε. Η θάλασσα βγαίνει έξω για έξω. Πριν κάτι μου ρίξε ένα καλάμι κάτω και στο πάλεμα πάνω μου κόψε 45 μπετονιά. Τι ήτανε δεν ξέρω. Κάτι από εκεί κάνει μαγκές. Για να δούμε τι θα δούμε, η συνέχεια έρχεται. 5 το πρωί και ένας αργός χαρακωτός μας θύμισε πάλι με την παρουσία του. Λαδό, μια χαρά είναι. Ντουμάνι μέσα, γίνεται χαμός. Δεν ξέρω αν φαίνεται, εκεί που ασπρίζει είναι η παραλία και εγώ είμαι στα 14 μέτρα μακριά. Ωπ, κανένας θα φύγεις τώρα. Ωπ, το καλάμι, γιαϊ! Κάτσε εδώ πιο πλύνει λίγο γιατί τον κάναμε. Είμαι στην άμμο. Μια χαρά. Ωραία. Μέχρι τώρα 30 ψαράκια και συνεχίζουμε. Ο σημαντήρας σηκώθηκε πάνω. Οπό, τον έχει ταράξει.
Για να δούμε. Τι θα δούμε. Oh yeah. Δυστυχώς ζήφος είχε μπλέξει, λάθος συναγερμός. Ξημέρωσε. Το φεγγάρι. Μια πολύ ωραία μέρα προβλέπετε, ούτε ένα σύννεφο δεν υπάρχει. Να βλέπετε κιόλας το τι γίνεται που έρχεται μέσα στα καλάμια, το που σας έλεγα που σκάει και που βγαίνει και που τη νύχτα ήταν ακόμα χειρότερα. Εκεί κάθομαι μέχρι και εδώ ερχότανε το κύμα. Απίστευτο πράγμα. Να γιατί οι βάσεις για surfcasting είναι ψηλές. Δεν είναι μονάχα για να μπορούν να στηρίξουν τα καλάμια, και σε αυτή στηρίζονται τα καλάμια, και έχουν και τα ποτηράκια πίσω. Έπαιρνε τις πέτρες. Κυριολεκτικά έπαιρνε τις πέτρες. Αυτές οι πέτρες που βλέπετε εδώ κάτω είναι από τη θάλασσα. Τους πήγαινε πάνω κάτω. Πάνω κάτω. Αυτό το πράγμα. Ας ελπίσουμε πριν σηκωθεί ο ήλιος να τσιμπήσει και τίποτα άλλο. Πάντως καλά είναι και τα τρία ψαράκια αυτά. Όπως λέω, ό,τι δίνει καλό είναι, αρκεί να τσιμπάει. Για να δούμε στη συνέχεια τι θα δούμε. Γεια σας για τώρα. Πάει και αυτό το νυχτερινό πρωινό ψάρεμα. Ανατέλειο ήλιος. Άρε πράγμα, δώσε. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από την ανατολή ηλίου μπροστά από τη θάλασσα. Τουλάχιστον για μένα. Δεν ξέρω τι λένε οι υπόλοιποι. Να βλέπεις αυτή τη χρυσοκόκκινη μπάλα να ανεβαίνει προς τον ουρανό και τα χρώματα να αλλάζουν από μπλε σε μοβέ, πορτοκαλί, κίτρινο. Είναι ωραίο πράγμα.
σαν γκρόκο αυγού. Έτσι κοκκινούλης, κοκκινούλης, στρογγυλός, στρογγυλός, όντως σαν γκρόκος αυγού είναι. Όπως ο γκρόκος περιέχει μέσα και δίνει τροφή στο σπέρμα, είναι το άριο, έτσι και ο ήλιος είναι ο ζωοδότης, αυτός που μας δίνει ζωή. Χωρίς αυτόν δεν μπορούσαμε να επιβιώσουμε, να ζήσουμε, δεν θα υπήρχε ζωή. Άντε τέλος και για σήμερα.